Χριστού αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 676, σελίδα 676, από το βιβλίο Ιερεμίας ο προφήτης, από το κεφάλαιο σίγμα ταφ και εδάφιο 16. Κεφάλαιο 6, σίγμα ταφ κεφάλαιο, εδάφιο 16, από το βιβλίο Ιερεμίας ο προφήτης. Με τη χάρη του Χριστού μας. Ούτω λέγει Κύριος, στείτε επί τα σοδούς και ειδέτε και ρωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων, πού είναι η αγαθή οδός. Και περιπατείτε αν αυτή και θέλετε βρει ανάπαυση στα ψυχά σας. Αλλά αυτή είπον δεν θέλουμε να περιπατήσει εν αυτή. Και κατέστησα σκοπούς εφ' ημάς, λέγον ακούσατε τον ήχον της άλπιγκος. Αλλά είπον δεν θέλουμε να ακούσει. Δια τούτο ακούσατε έθνη και εσύ στην αγωγή γνώρισον τι είναι μεταξύ αυτών. Άκουε γη, ιδού εγώ θέλω φέρει κακόν επί των λαών τούτων, των καρπών των διολογισμών αυτών, διότι δεν επρόσεξαν εις τους λόγους μου και στον νόμο μου, αλλά απέρριψαν αυτών. Τι προς εμέ ο φερόμενος Λίβανος από Σεβά και από γης μακράς το ευώδες κοινάμωμον, τα ολοκαυτώματά σας δεν είναι δεκτά, ουδέ οι θυσίες σας ευάρεστοι σε μέ. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος, ιδού εγώ θέλω βάλει προσκόμματα έμπροσθεν του λαού τούτου, και οι πατέρες και οι ιοί ομού θέλουσι προσκόψει επ' αυτά ο γείτον και ο φίλος αυτού θέλουσι να απολεστεί. Αμήν Χριστέ μου, αμήν. Στον Θεό ανήκει πάντοτε να εφορά επάνω σε όλους τους ιούς των ανθρώπων. Και το κάνει με μεγάλη επιμέλεια ο Θεός, με μεγάλη προσοχή και με μεγάλη φροντίδα. Παρακολουθεί τη ζωή των ανθρώπων όλων, ιδίως του λαού του. Και με το λόγο του μας περιγράφει στην πραγματικότητα αυτά που βλέπει, αυτά που ακούει και αυτά που διακρίνει στην προσωπική μας ζωή. Και ο Θεός βλέπει ένα λαό, στην Παλαιά Διαθήκη το λαό Ισραήλ, τον περιούσιο λαό του Θεού, τον ευλογημένο λαό του Θεού, και θα λέγαμε στην Καινή Διαθήκη βλέπει την Εκκλησία του και βλέπει να φέρουν Λίβανο εκλεκτό από Σεβά για να λατρεύσουν τον Κύριο, να προσεύχονται πλήρης Πνεύματος Αγίου, θα τολμούσα να πω, στην Εκκλησία, ευώδες κοινάμωμων με ιδιαίτερο τρόπο προσεύχονται και λατρεύουν το Θεό, με ολοκαυτώματα να παρουσιάζουν το σώμα τους θυσία ζώσα, με ολοκαυτώματα ευλογημένα και με θυσίες, που όμως όλα αυτά δεν ευαρεστούν το Θεό. Εμείς θα λέγαμε ότι είναι μια εκκλησία άριστη, μια εκκλησία αφιερωμένη, μια εκκλησία με διακονίες και χαρίσματα, μια εκκλησία με ευλογία, ακόμη και με αποκάλυψη του Λόγου του Θεού. Αλλά ο Θεός λέει ότι όλες αυτές οι προσφορές, οι θυσίες και τα ολοκαυτώματα δεν με ευχαριστούν. Δεν με ευχαριστούν. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι ο Θεός βλέπει και δεν χαίρεται. Στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή και στην εκκλησιαστική μας ζωή, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί εμείς δεν θέλουμε να είμαστε ευάρεστοι στους οφθαλμούς μας, αλλά ούτε ευάρεστοι στους αδελφούς μας, ούτε ευάρεστοι στους ανθρώπους. Εμάς μας ενδιαφέρει να είμαστε ευάρεστοι εις το Θεό.
Και ο Θεός λέγει, είστε ευάρεστοι στους οφθαλμούς σας, προσφέρετε θυσίες και ολοκαυτώματα, είστε ευάρεστοι στους αδελφούς σας, είστε κατά την όψη άριστοι, αλλά σε μένα δεν ευαρεστούμε, εγώ δεν ευαρεστούμε σε εσάς. Και είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, γιατί σκεφτείτε έναν χριστιανό, μια χριστιανική οικογένεια, μια τοπική εκκλησία που να νομίζει από αυτά τα οποία κάνει ότι έχει την εύνοια του Θεού, ενώ στην πραγματικότητα έχει την απαρέσκεια του Θεού. Να θεωρώ ότι ο Θεός είναι μαζί μου, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καμία σχέση ο Θεός μαζί μου. Φοβερό. Φοβερό να νομίζεις ότι ευαρεστείται ο Θεός στο περπάτημά σου, στο έργο σου και να μην έχεις καμία σχέση με το Θεό. Να νομίζεις ότι είσαι, παραδείγματος χάρη, μια ευσεβής γυναίκα, αδελφή, μικρή, μεγάλη, αλλά ο Θεός να λέει δεν είσαι, γιατί δεν επαγγέλλεσαι θεοσέβεια. Να νομίζεις ότι είσαι ένας ευσεβής άνθρωπος, δούλος Θεού, να εργάζεσαι, διάκονος, πρεσβύτερος, ποιμένας, να βλέπεις με τα μάτια σου και να ευαρεστήσαι και ο Θεός να λέει δεν ευαρεστούμε σε σένα. Θεωρώ ότι είναι ίσως η χειρότερη κατάσταση που μπορεί να βρεθεί ένας χριστιανός. Η χειρότερη όμως. Γιατί δεν είναι ούτε ψυχρός, ούτε ζεστός, ούτε χλιαρός. Είναι πλανημένος. Τον έχει πλανήσει, έχει πλανηθεί, τον έχει πλανήσει η καρδιά του, έχει πλανηθεί, τον έχει πλανήσει το πνεύμα του, η λογική του, είναι πλανημένος, τον έχουν πλανήσει τα συναισθήματά του. Είναι πλανημένος, τον έχει πλανήσει ο κοντινός του, ο διπλανός του, είναι εντελώς πλανημένος, γιατί έχει πλανηθεί από ανθρώπινες λογικές και θρησκευτικές υποχρεώσεις και όχι από το έλεος και την αλήθεια που θέλει ο Θεός. Μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα πάρα πολύ εύκολα. Ο Χριστός το λέει χαμένη δραχμή. Είναι μέσα στην Εκκλησία, έρχεται, ακόμη παίρνει σώμα και αίμα Χριστού, ακόμη πλησιάζει το Θεό, αλλά ο Θεός δεν τον πλησιάζει. Η πλάνη έχει εγκατασταθεί πια στην προσωπική, στην οικογενειακή, ο Θεός να φυλάει, και στην εκκλησιαστική ζωή. Και ο Θεός τώρα θέλει να κάνει διόρθωση. Και θέλει να κάνει διόρθωση σε όλους μας. Μη τυχόν, καθώς η καρδιά μας είναι απατηλή, περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, πλανηθούμε και νομίσουμε ότι στεκόμεθα, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε πεσμένοι. Να νομίζουμε ότι απολαμβάνουμε, ξαναλέω, την εύνοια του Θεού, αλλά στην πραγματικότητα ο Θεός να μην είναι μαζί μας. Γιατί διακρίνουμε αυτά που εμείς κάνουμε. Και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τους εαυτούς μας. Θα τολμούσα να πω ενθουσιασμένοι από τους εαυτούς μας. Θα τολμούσα να πω ότι αυτοθαυμαζόμενοι. Όχι μόνο αυτοδικαιωμένοι, αλλά και αυτοθαυμαζόμενοι.
γιατί βλέπουμε με προσοχή αυτά τα οποία κάνουμε στην παρουσία του Θεού για το όνομα του Χριστού στην χριστιανική μας ζωή. Προσευχόμεθα, ζητάμε και θέλουμε, περιμένουμε, ελπίζουμε, πιστεύουμε, αλλά το αποτέλεσμα μηδέν. Μηδέν. Και έρχεται ο Θεός τώρα με το Λόγο Του να μας διεγείρει την ειλικρινή μας διάνοια. Και επαναλαμβάνω, σε όλους μας, κάθε έναν ξεχωριστά από μας, σε όλους μας ανεξαιρέτως. Σε όλους μας ανεξαιρέτως. Λέγοντας, ούτω λέγει Κύριος. Και εκείνο που έχει σημασία είναι τι λέγει ο Κύριος, όχι τι λέω εγώ, ούτε τι λες εσύ, ούτε τι λέει η γυναίκα μου, ούτε τι λέει ο αδελφός μου, ούτε τι λέει ο φίλος μου, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει σε αυτές ιδιαίτερα τις καταστάσεις, αλλά και σε κάθε κατάσταση, τι λέγει ο Κύριος. Ούτω λέγει Κύριος. Σταματήστε. Μη συνεχίζετε τη ζωή σας έτσι όπως μέχρι αυτή τη στιγμή. Σταματήστε. Σταματήστε στο δρόμο σας, στην πορεία σας, στη ζωή σας, στη σκέψη σας, στους διαλογισμούς σας, στη λογική σας, στα συναισθήματά σας, στις απόψεις σας, στο περπάτημά σας. Σταματήστε. Δέστε προσεκτικά, όχι με επιπολαιότητα. Ζητήστε να σας δώσει ο Θεός οφθαλμούς πραγματικά αγίους. Ακούστε, όχι με αυτά τα αυτιά, με ότα πεπαιδευμένων. Και ρωτήστε ακόμη. Σταματήστε, δέστε, ακούστε, ρωτήστε. Προσπαθήστε να καταλάβετε τι συμβαίνει. Ιδιαίτερα όταν βλέπω στη ζωή μου να δημιουργούνται πράγματα που δεν είναι ευχάριστα, που δεν είναι από το χέρι του Θεού. Ρωτήστε τον Κύριο. Ανάμεσα σε όλες αυτές τις σκέψεις, τις αποφάσεις, τις επιθυμίες, τις πορείες σας, τους διαλογισμούς σας, τις επιθυμίες σας, υπάρχει μία αγαθή οδός που είναι ο Χριστός. Μία αγαθή οδός. Σε όλους από μας, στον κάθε έναν από μας ξεχωριστά, ο Θεός έχει προσδιορισμένη μία οδό, ένα δρόμο, τον οποίον Αυτός μόνο μπορεί να μας διδάξει να περπατήσουμε, καθώς λέγει ο Θεός, και είναι πολύ σημαντικό να το ακούσω και να το αποδεχτώ. Εγώ ο Κύριος θα σε συνετίσω, που σημαίνει είσαι ασύνετος. Εγώ ο Κύριος θα σε διδάξω την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσεις, που σημαίνει δεν περπατάς σύμφωνα με τη δίδαχή μου. Εγώ ο Κύριος θα σε συμβουλεύω, που σημαίνει ότι περπατάς όπως εσύ νομίζεις. Δεν με ρωτάς να σε συμβουλεύσω. Γι' αυτό και δεν μπορώ να σε προστατεύω. Θεέ μου, φύλαξέ με. Ξέρετε τι θα πει, αδερφοί, να μην έχεις την προστασία του Θεού? Μπορείτε να το διανοηθείτε αυτό? Γιατί αν ξεφύγεις από την οδόν του Κυρίου, έχασες την παρουσία και την προστασία του Θεού. Ο Θεός σε θέλει εκεί και εσύ πηγαίνεις από εδώ. Χάθηκε η προστασία του Θεού.
Χάθηκε η παρουσία του Θεού. Χάθηκε η εύνοια του Θεού. Δεν είναι ότι ξέρεις, ξέρω. Είναι ότι ρωτάω τον Κύριο. Γιατί είναι τρομακτικό, αντί να διοικήσει από το Πνεύμα το Άγιο, να διοικήσει από τη λογική, τη δική σου και άλλων ανθρώπων, από τις συνήθειες τις δικές σου και άλλων ανθρώπων, από τα συναισθήματα τα δικά σου και άλλων ανθρώπων, κοντινών, αγαπητών. Είναι φοβερό να διοικήσει όχι από το Πνεύμα το Άγιο. Πλάνη. Πλανήθηκες. Σε πλάνησαν και θα πλανήσεις. Και δεν υπάρχει στη ζωή του ανθρώπου χειρότερο πράγμα του χριστιανού από το να πάρει λάθος δρόμο. Να πάει αλλού από εκεί που τον περιμένει ο Κύριος. Είναι να σε περιμένει εκεί ο Κύριος και εσύ να τον ψάχνεις αλλαχού. Και βλέποντας αυτή την κατάσταση, ο Θεός φωνάζει, ακούστε με, σε όλους μας σήμερα, με τα βεβαιότητα σας το λέω, δώστε προσοχή στα λόγια μου. Σήμερα να είναι μια μέρα ιδιαίτερης προσοχής. Δώστε προσοχή στα λόγια μου. Και περιμένει ο Θεός από μας να πούμε «Ιδού η δούλη σου, Κύριε, λάλησον». Αμήν. «Ιδού, μίλησέ μου». «Μίλησέ μου». Αλλά αντί να ακούσει αυτό ο Θεός, ακούει «Δεν θα ακούσουμε, δεν θα περπατήσουμε, δεν θα ψάξουμε, δεν θέλουμε να σ' ακούσουμε». Τι βλέπει δηλαδή στην καρδιά του ανθρώπου ο Θεός, στον οποίο ανήκει να εφορά επάνω σε όλους τους ανθρώπους? Άρνηση, αντίσταση, περηφάνεια, ιδιογνωμοσύνη, παραλογισμό, συναίσθημα ανθρώπινο, υπερηφάνεια. Γιατί όταν σου μιλάει ο Θεός και λες «Δεν θέλω να σ' ακούσω», αυτό το οποίο διακρίνει ο Θεός είναι πνεύμα υπερήφανο, καρδιά σκληρή και άνθρωπο που δεν λογαριάζει το Λόγο του Θεού. Μη γέννητο, αδερφοί, να είμαστε έτσι. Ο Θεός να μας φυλάξει. Μη γέννητο. Σήμερα ζητάμε να μας χαρίσει ο Θεός. Να μας χαρίσει ο Θεός. Δεν έχουμε. Να μας χαρίσει και να συνεχίζει να μας χαρίζει ο Θεός. Πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου και να τρέμουμε στο Λόγο του Θεού. Γιατί μόνο τότε θα επιβλέπει στη ζωή μας. Βλέποντας όμως αυτή την άρνηση που μη γέννητο να υπάρχει μέσα μας, αδερφοί, σε κανέναν από μας. Αυτή η αντίσταση, αυτή η σκληρότητα, μη γέννητο να υπάρχει σε κανέναν από μας. Βλέποντας λοιπόν αυτή την καρδιά ο Θεός, λέγει με θαυμασμό και με έκπληξη. Αδερφοί, σήμερα πραγματικά σας παρακαλώ να ζητήσουμε να μαλακώσει την καρδιά μας. Να μας χαρίσει πνεύμα ταπεινού ανθρώπου. Να μας χαρίσει απόφαση να, όχι να φοβόμαστε μόνο το Θεό, αλλά να τρέμουμε στο Λόγο Του. Γιατί είναι πολύ σημαντικό στη ζωή σου, αδερφέ μου, να υπάρχει η εύνοια του Θεού. Να σας πω κάτι, εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο. Εάν υπάρχει η εύνοια του Θεού στη ζωή μου, τα έχω όλα μετά. Γιατί ο Θεός είναι ο δοτήρ παντός αγαθού. Ο Θεός είναι αυτός που από Αυτόν προέρχεται πάσα δόση αγαθή και παντόρημα τέλειων.
ο Θεός να φυλάει την καρδιά μας, τη λογική μας από τις πλάνες. Από τις πλάνες που έρχονται από υπερηφάνεια. Γιατί όταν σκληραίνει ο άνθρωπος, το χαρακτηριστικό είναι υπερηφάνεια. Ο διάβολος είναι σκληροκάρδιος. Ο Χριστός είναι απαλός και τρυφερός. Και ο Θεός αναγκάζεται να αλλάξει πρόσωπο. Ενώ ο Θεός είναι αγάπη. Ενώ ο Θεός πλαχνίζεται διά του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου όλους. Όταν βλέπει τον άνθρωπο να λέει όχι στο Λόγο του Θεού. Όχι στο θέλημα του Θεού. Όχι στην πρόσκληση του Θεού. Όχι στην αγαθή οδό που μόνο ο Χριστός έχει. Ο Θεός λυπάται. Το Πνεύμα το Άγιο λυπάται. Και πρέπει τώρα να ενεργήσει λόγω του ότι είναι αγάπη με έναν διαφορετικό τρόπο. Άκουε γη. Εγώ, ακούστε αδερφοί, ο Πανάγαθος Θεός τη λέει. Εγώ θέλω φέρει κακόν επί των λαών τούτων. Που ενώ λατρεύει με κυνάμωμον, λατρεύει με λίβανον εκλεκτών που κάνει ολοκαυτώματα και θυσίες, αλλά δεν ακούει τη φωνή του Θεού. Δεν δέχεται τη φωνή του Θεού. Η καρδιά του σκλήρινε. Το πνεύμα του έγινε αλαζονικό. Δεν τρέμει στο Λόγο του Θεού. Δεν φοβάται το Θεό. Εγώ σε αυτόν τον λαό, σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτή την οικογένεια, σε αυτή την εκκλησία, εγώ Πανάγαθος Θεός που είμαι αγάπη, θα φέρω κακό επειδή ακριβώς είμαι αγάπη. Φύλαξε μας Θεέ μου, σε παρακαλώ. Το να έρχεται κακό από πειρασμό, από το διάβολο και σατανά και επίθεση, είναι αναμενόμενο. Αλλά να έρχεται κακό από το Θεό είναι φοβερό και τρομερό. Θα φέρω τον καρπό των διαλογισμών αυτών. Όπως σκέφτονται με σκληρότητα, με απήθεια, έτσι θα είμαι απέναντί τους. Δηλαδή, θα τους ακούω με αδιαφορία και δεν θα απαντάω στα αιτήματά τους. Κύριε Θεέ μου, αδερφοί, φόβος και τρόμος πλημμυρίζει αυτή τη στιγμή την καρδιά μου. Να προσέχουμε, αδερφοί. Προσέξεις. Σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν τοπική εκκλησία. Διότι δεν πρόσεξαν εις τους λόγους μου και στον νόμο μου, αλλά απέρριψαν το λόγο μου. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος πάλι. Ιδού εγώ θα βάλω προσκόμματα να σκοντάφτουν και να πέφτουν, να μην μπορούν να προχωρήσουν, να πληγώνονται, να τραυματίζονται. Θα βάλω προσκόμματα, ενώ ο Θεός τι κάνει, καθαρίζει το δρόμο. Ανοίγει το δρόμο και σου λέει παίρνα λαέ μου. Θα βάλω προσκόμματα έμπροσθεν του λαού τούτου. Και οι πατέρες και οι ιοί θα προσκόψουν, αλλά και οι κοντινοί θα απολεστούν. Αγαπημένα μου αδέλφια, προσοχή. Με το Θεό δεν μπορεί κανείς να παίζει. Με το Λόγο του Θεού δεν μπορεί κανείς να πει δεν ενδιαφέρομαι. Να προσέξουμε τη λογική μας, τις επιθυμίες της καρδιάς μας, τα συναισθήματά μας, τις σκέψεις μας. Να προσέχουμε τι ακούμε, να προσέχουμε πώς ακούμε,
ο δρόμος μας είναι προσωπικός. Στείτε. Δέστε. Ακούστε. Ρωτήστε τον Κύριο ποια είναι η δική σου αγαθή οδός. Ποια είναι. Και άφησε τον Κύριο, αφού ταπεινώνεσαι με πρόθεση, το ξαναλέω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, αφού ταπεινώνεσαι με πρόθεση απόλυτης υπακοής στο θέλημα και στο λόγο του Κυρίου, επειδή το πνεύμα σου είναι ταπεινό, η καρδιά σου είναι συντετριμένη και τρέμει στο λόγο του Θεού, τότε ο Κύριος θα ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού, θα βγάλει όλα τα προσκόμματα, θα καθαρίσει το δρόμο και θα σου πει «Ιδού η λεωφόρος η Αγία». Ιδού η οδός η ετοιμασμένη για σένα προκαταβολής κόσμου. Ιδού τα έργα τα αγαθά τα ετοιμασμένα για σένα προκαταβολής κόσμου. Και ιδού το τέλος της οδού αυτού είναι ζωή αιώνιος. Αμήν.